βούληση και αποφασιστικότητα για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά δικήματα σε σχέση με την κατάχρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, εκφράζει η κυβέρνηση στην πρώτη της αντίδραση μετά την παράδοση του τελικού πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις στον Γενικό Εισαγγελέα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσος, ο οποίος προαναγγέλει τοποθετήσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ζήτημα, σημειώνει ότι αποκαθίστανται πλέον τα πραγματικά γεγονότα και παρά το ότι υπήρξαν κενά, αδυναμίες και λοιπές πλαίσιο υποπτικού ελέγχου, η Επιτροπή δεν καταλογίζει δόλο ή αξιόπινες πράξεις στα εκάστοτε υπουργικά συμβούλια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού μελετήσει εντελεχώς το πόρισμα της Επιτροπής, θα επανέλθει με αυτοκριτική διάθεση, με στόχο όχι την άρνηση των οποιονδήποτε ευθυνών, αλλά την ανάληψη της ευθύνης που τα αναλογεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απευθύνθηκε και στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για την ανάγκη να κλείσει με την κατάθεση του πορίσματος ο παρατεταμένος κύκλος της πολιτικής έντασης που στοχοποιούσε κυρίως τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Οι επιμήνες απαξιωτικοί ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης, οι προσωπικές επιθέσεις και η κατασυκοφάντηση με στόχο την απαξίωση του πρόεδρου έχουν καταρρεύσει. Λακωνική ήταν την ίδια ώρα η ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για το πόρισμα Νικολάτου. Ο λόγος πλέον ανήκει στην δικαιοσύνη. Αναμένουμε την ταχεία και πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων. Την ανωνυμοποίηση του τελικού πορίσματος ψέγει την ίδια ώρα το ΑΚΕΛ. Ο Άριστος Δαμιανού από την εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι έκανε λόγο για συσκότηση, ενώ αντάλλαξε βολές με τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χάρη Γεωργιάδη, για τις πολιτικές ευθύνες. Είναι και αυτό δείγμα της αλακάρτ διαφάνειας κατά που βολεύει ορισμένους. Εμείς θεωρούμε ότι το κοινό καλό εξυπηρετείται μέσα από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος. Θεωρεί ο Γενικός Εισαγγελέας ότι αν δημοσιοποιηθούν κάποια ονόματα, μπορεί αυτό που όλοι μας λένε ότι θέλουμε να οδηγηθούν κάποιοι στο δικαστήριο να υπονομευτεί. Ούτε και μία λέξη για τις πολιτικές ευθύνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα στις πολιτικές ευθύνες αναφέρομαι, κύριε Δοκέ. Πολιτική ευθύνη είναι αυτή της Ερευνητικής Επιτροπής ποικί που αποδίδεται στην δική σας κυβέρνηση, στο δικό σας κόμμα, αλλά και στο δίκο. Πολιτική ευθύνη ήταν. Την αποδέχεστε. Την αποδέχεστε. Πέστε μου, την αποδέχεστε ή όχι. Αναμένουμε όπως οι αρμόδιες αρχές αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ευρήματα που διαπιστώνει το πόρισμα Νικολάτου, ώστε υπεύθυνοι του σκανδάλου να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι αναμένει στο τελικό πόρισμα να υπάρχει πλήρης καταγραφή των ατόμων και των γραφείων που εμπλέκονται σε ποινικές, πειθαρχικές και πολιτικές ευθύνες, ώστε να βρεθούν επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι ευθύνονται.